Κύριε Πρίτανη, σεβαστή ομίγυρης, υποχρεούμαι να διαβάσω εδώ την ευχαριστήριον απαντητική επιστολή μου προς τον κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Αγωγής, κύριο Αντώνη Χουρδάκη, που πρώτος μου ανεκοίνωσε τα ευχάριστα νέα της προσεχούς επιτιμίας μου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δοθέντος ότι η επιστολή αυτή αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ομιλίας μου. Κύριε Κοσμήτωρ, με ιδιαίτεραν χαράν έλαβον την από 27 Μαΐου 2014 και υπαριθμό πρωτοκόλλου 59, φίλην επιστολήν σας, δια της οποίας μου ανακοινώνεται ότι η κοσμητεία της ημετέρας σχολής εις την συνεδρίαν αυτής της 27 Μαΐου ευχαρίστως ενέκρινε την ομόφωνον εισήγηση της συνελεύσεως του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, της οποίας τα μέλη απεφάσισαν να ανακηρύξουν επίτιμον διδάκτορα την ταπεινότητά μου δια των πνευματικών και ακαδημαϊκών έργων μου, το οποίο ευμενώς εκρίνεται καθ' υπερβολήν αγάπης, η οποία οπωσδήποτε βαθύτατα με συνεκίνησε και υποχρεώνει τα μέγιστα. Διότι όπως εδήλωσεν εν καιρό εις παρομοίαν περίπτωσήν του ο αείμνηστος φίλος και συμπολίτης μου, μέγας δε λογοτέχνης και καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του εν Αθήνες Πολυτεχνείου Παντελής Πρεβελάκης, όσα τιμέ και αν αποδοθούν εις κάποιον, είναι αδύνατο να συγκριθούν με την αναγνώρισή του από την ιδιαίτερα γενέτειρά του, όταν μάλιστα αυτή, συμπληρώνω εγώ, είναι η ένδοξος μεγαλώνισος Κρήτη και δει το φημισμένο εις τα γράμματα Ρέθυμνων, όπου ευτύχησα να έχω γεννηθεί. Σπέβδω λοιπόν να εκφράσω δια της παρούσης την βαθυτά την ευγνωμοσύνη μου δια την προσγειωμένη εις το ταπεινόν ως είπον πρόσωπον μου τιμήν. Να παρακαλέσω δε συγχρόνως, όπως τας ευγνώμονας ταύτας ευχαριστίας μου, διαβιβάσετε και εις τους ομοφόνος εισηγηθέντας την σετικήν ανακήρυξή μου, καθώς και στον κύριο Πρίτανην, καθηγητήν κύριον Ευρυπίδην Στεφάνου. Λυπούμε μόνον ότι η λαβυρινθήτης, από την οποία υποφέρω από ετών, δεν επέτρεψαν όπως έρθω στην πατρίδα από το έτους 2007, μέχρι σήμερον, καθιστά δε αδύνατον και την αυτοπρόσωπον έλευση και παρουσίαν μου κατά τη σχετική τελετή της επιτιμίας της 8ης Οκτωβρίου 2014. Προτίθεμαι λοιπόν να σας αποστείλω μαγνητοσκοπημένη σε βιντεοκασέτα τη σύντομη ομιλία μου με θέμα ποίηση και προσευχή, το δίπολον τούτο εις το οποίον περιεστράφει παιδιώθεν η όλη ζωή μου. Ο επαδελφή ανιψιός μου, κύριος Νικόλαος Καλιούρης, θα παραστεί για να παραλάβει εκ μέρους μου το τιμητικό δίπλωμα. Καταρχήν θα αναγνώσω 5 παλαιότερα χαρακτηριστικά ποίηματά μου ως ακολούθως. Ύμνος στον ανώνυμο. Ω πάντων επέκεινα, τι γαρθέμις άλλος σε μέλπιν, Γρηγόριος Ναζιανζινός. Δεν είσαι η λογική, γιατί αυτή γνωρίζει όρια. Δεν είσαι η δικαιοσύνη, γιατί και αυτή έχει προϋποθέσεις. Δεν είσαι η ηθική, γιατί ξεπερνάς την πράξη και το φρόνημα. Δεν είσαι η ελευθερία, γιατί και αυτή δεσμεύεται. Δεν είσαι η ομορφιά, γιατί και εκείνη εξαντλείται. Είσαι η αγάπη που δεν έχει πει ποτέ την τελευταία λέξη. Η αγάπη που δεν υπολογίζεται. Η αγάπη που πάντα ευνηδιάζει. Αγάπη είσαι. Η μόνη μου χωρίς προϋποθέσεις προϋπόθεση. Θεσσαλονίκη 17/6/1968. Ο άλλος. Ο άλλος είναι άρρητος, μήτε μικρός, μήτε μεγάλος.
ένας ανώνυμος καημός. Αδιάφορο πόσο οικείος ή μακρινός είναι ο εγκύτερος Θεός μου. Όσο πιο αλλιώτικος ο άλλος, τόσο πιο εκπληκτικός. Αυτός ο Κύριος και Θεός μου. Μονάχα ψηλαφώντας Τον, λυτρώνομαι εκστατικός στο πλήρωμα του κόσμου. Δέηση νεοελληνική. Δέξω από το δικό μας ήλιο λίγα για σεμιά και ξαναμοίρασε αντίδωρο στο Άγιον Όρος, στην τράπεζα της Μονής της Λαύρας. Στείλε πάλι τον Αρχάγγελο να ταράξει τα νερά, με βασιλικό τα μέτωπα να μας ραντήσει, και από τα λιθάρια θα ξεπεταχτούν παιδιά, η γενιά που θα σε λειτουργήσει. Στις στιχογραφίες που έχουν χρωμιάνει, διάβασα πικρή την καταδίκη, μα από μας ιστορηθήκαν οι ναοί. Σύ δεν εθεμέλιωσες και τη μια και την άλλη διαθήκη. Σβήσε το δικό μας νυν και κράτησε μόνο το δικό σου αΐ. Θεσσαλονίκη, 27/6/1967. Σε κυνηγώ. Σε κυνηγώ μέσα στις λέξεις. Όπως μικρός κυνηγούσα μέσα στα σοκάκια τους σκανδαλιάριδες συμμαθητές. Σε κυνηγώ πέρα από τις λέξεις, στα πράσινα φύλλα, στα μαδημένα κλαδιά. Σε κυνηγώ στη λιακάδα που στεγνώνει τα ρούχα, στον αέρα που παρασέρνει σαν χάρτινα τα μικρά πουλιά, στην πρώτη βροχή που ξεγελά τα σαλιγκάρια. Σε κυνηγώ στα άδεια βλέμματα των θαμώνων του γυροκομείου, στα ανορθόγραφα επιγράμματα των τάφων, στο ανυποχώρητο γρασίδι των ερυπείων. Σίδνεϊ, 14/10/2000. Αφορισμοί. Ουέ, όταν καλώς μας είπες οι πάντες οι άνθρωποι. Λουκά, 6:26. Αλίμονο σε αυτούς που δεν αμφισβητήθηκαν, γιατί θα πει πως ταυτιστήκαν με όλους τους ανθρώπους. Αλίμονο σε αυτούς που δεν διώχτηκαν, γιατί θα πει πως δεν πολέμησαν μήτε με σκιές. Αλίμονο σε αυτούς που δεν εθανατώθηκαν, γιατί θα πει πως δεν επλήρωσαν το φόρο της ζωής ακέραιο. Θεσσαλονίκη, 17/10/1969. Μετά την ανάγνωση των 5 αυτών ποιημάτων, θα αναγνώσω τους τίτλους όλων των ποιητικών συλλογών μου από το 78 έως και σήμερα. Χώμα και στάχτη, Αθήνα, 1978. Παραλήρημα του Νότου, Αθήνα, 1979. Από φυλακής πρωίας, Αθήνα, 1980. Ισότα ακουόντων, Αθήνα, 1981. Απαράκλητη καιρή, Αθήνα, 1982. Η οικειότητα των ενιγμάτων, Αθήνα, 1983. Τροπικά ιδιόμελα, Θεσσαλονίκη, 1984. Μεροληψίες, Θεσσαλονίκη, 1985. Εγγύαλο 3, τόμος πρώτος. Συγκεντρωτική έκδοση, Αθήνα, 1985. Η άμυνα των νηπίων, Θεσσαλονίκη, 1986. Πορτρέτα του νερού, Θεσσαλονίκη, 1987. Χέρια σκιάς, Θεσσαλονίκη, 1988. Διάκριση πνευμάτων, Θεσσαλονίκη, 1989. Νοσταλγία παραμέτρων, Αθήνα, 1990. Εγγύαλο 3,
τόμος δεύτερος, συγκεντρωτική έκδοση, Αθήνα 1990. Η άλλη εκδοχή, Αθήνα 1991. Στη δοκιμή του Φέγγους, Αθήνα 1992. Σπασμένη συνειρμή, Αθήνα 1993. Υγρά τοπία, Αθήνα 1994. Fireworks and Sparrows, έκδοση Πριμαβέρα, Σίδνεϊ 1994. Τεφρές ακτές, Αθήνα 1995. Εγγύαλο 3, τόμος 3, συγκεντρωτική έκδοση, Αθήνα 1996. Το άλγος της Παρισίας, Αθήνα 1996. Μετρητές αλγιδόνες, Αθήνα 1997. Επιφυλάξεις, Αθήνα 1998. Λιτανία χρωμάτων, Αθήνα 1999. Όμβρια ύδατα, Αθήνα 2000. Η δομή των κρυστάλλων, Αθήνα 2001. Ο βαθμός της εκπλήξεως, ανθολογία, Αθήνα 2001. Νεροσυρμή, Αθήνα 2002. Australian Passport, δίγλωση ανθολογία, Sydney 2002. Οι πρώτες ύλες, Αθήνα 2003. Ενενίγματι και ενεσόπτρο, Αθήνα 2004. Mother, a moving reflection of God, Adelaide 2005. Σπηλαιώδη τοπία, Αθήνα 2005. Σκεύη Κεραμαίος, Αθήνα 2006. Θολά ποτάμια, Αθήνα 2007. Άχρονες ώρες, Αθήνα 2008. Παιδών και εφήβων ανθολογία, Αθήνα 2009. Πικραμύγδαλα, Αθήνα 2009. Επιφωνήματα, Αθήνα 2010. Σπαράγματα, Αθήνα 2012. Ιστερόγραφα Α, Αθήνα 2013. Ιστερόγραφα Β, Αθήνα 2014. Έτσι, φτάνομαι φυσιολογικά εις την ανάγνωση των 15 αδημοσίευτων ποιημάτων μου που αποτελούν τη συλλογή Ιστερόγραφα Γ, που θα τυπωθεί τον επόμενο χρόνο, δηλαδή Αθήνα 2015. Η μόνη διέξοδος. Όσες φορές δοκίμασες να βγεις από τη θλίψη, βρήκες τις πόρτες σου κλειστές από αόρατο χέρι. Μα αντί να φωνάξεις βοήθεια, γονάτισες για προσευχή στον Κύριο του Ελέους και των Ικτυρμών. Σίδνεϊ 2014. Οικεσία. Φέρτε μου πίσω τις λέξεις που δεν μπορώ να θυμηθώ εν τη ρήμη του λόγου. Δώστε μου πάλι τη χαρά που είχα έφηβος και σιγοτραγουδούσα όταν οι συνομήλικοί μου δεν μπορούσαν πια να θυμηθούν μήτε τα λόγια, μήτε τη μελωδία. Σίδνεϊ, 26 Δευτέρου 14. Μοναξιά. Τα βιβλία στο ράφι δεν είναι απλώς σιωπηλά. Μου έχουν στρέψει τη ράχη τους οριστική περιφρόνηση σε οποιαδήποτε δοκιμή μου για διάλογο. Σίδνεϊ,
2 Τρίτου 14. Ο θρίαμβος της σιωπής. Αν θα μου δώσεις μια λέξη που να αρχίζει με λάμδα, θα γράψω ένα ποιηματάκι γεμάτο λύπη για ό,τι χάθηκε. Αν θα με διαβεβαιώσεις πως τελικά τίποτε δεν έχει χαθεί, θα στήσω πανηγύρι με ένα σύμφωνο μόνο. Το τελικό σίγμα σε μήκος αράδας. Ο θρίαμβος της σιωπής. Σίδνεϊ, 8 Τρίτου 14. Αφελής απορία. Καθώς το φθινόπωρο προχωρεί προς το χειμώνα, το φως του ήλιου λιγοστεύει και μικραίνουν οι μέρες χωρίς κανείς να διαμαρτυρηθεί. Διερωτώ με, πώς βρέθηκαν σύμφωνοι εδώ όλοι οι ποιητές και οι μετεωρολόγοι? Σίδνεϊ, 14 Τρίτου 14. Κοίνοι που μετακλήθηκαν ευνηδίως. Κοίνοι που μετακλήθηκαν ευνηδίως πριν τελειώσουν τη μερίδα που τους αναλογούσε, θα μας περιμένουν στην είσοδο της άλλης ζωής, αν όχι για κάποια επανόρθωση, τουλάχιστον για να μας πούν το πικρό τους παράπονο. Σίδνεϊ, 14 Τρίτου 14. Έσπηραν πανικό σε ολόκληρη τη γειτονιά. Και κράξετε πρόσμε και επακούσομαι αυτού. Με ταυτού ημί εν θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Ψαλμός 90. Δεν ήταν ένας και δεν ήταν μόνο δυο. Κοίνοι που φύγαν πρόωρα από το σπίτι μας για να έρθω εγώ και όσοι ακόμη ακολουθούσαν. Γι' αυτό στοιχιώσανε όχι μονάχα την αυλή μας. Έσπηραν πανικό σε ολόκληρη τη γειτονιά και δεν γαλήνεψε μια μέρα η ψυχή μας. Σίδνεϊ, 14 Τρίτου 14. Σαφής υπαινιγμός στην κατακόρυφο. Από το ισοπεδωμένο γρασίδι ως τους θάμνους αρχίζει μια κλιμάκωση στο πράσινο που συνεχίζεται στα δέντρα, θυμίζοντας τον άνθρωπο πως το μυστήριο της ζωής δεν εξαντλείται σε ένα μονάχα επίπεδο. Σαφής υπαινιγμός στην κατακόρυφο. Σίδνεϊ, 17 Τρίτου 14. Don't panic. Χαιρετήστε τον ήλιο, αγκαλιάστε τον άνεμο. Μη φοβηθείτε τη συννεφιά σε ξαφνική καταιγίδα. Ακόμη και τον κεραυνό με βροντές και αστραπές, συνεργάτη τον είδα. Σίδνεϊ, 17 Τρίτου 14. Εκείνοι και εμείς. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης. Εμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μέγαλην θυσόμεθα. Ψαλμός 19. Πρόκειται για ένα πλήθος εχθρών που δεν είδαμε, μήτε τους δημιουργήσαμε. Βρέθηκαν αντίον μας, θα λέγαμε εκγενετής. Πανίσχυροι στον παρόντα κόσμο, τον αμαρτωλό και τον άκοσμο. Εποχούμενοι άλλοτε σε οχήματα σιδηρά και άλλοτε σε διαλεχτούς ύπους. Και εμείς, Κύριε, τι είχαμε να αντιτάξουμε? Τίποτε. Εκτός από το Άγιο όνομά Σου, που το φορέσαμε θεϊκή πανοπλία, γνωρίζοντας όμως ότι μόνο με αυτήν θα μπορούσαμε να σωθούμε χωρίς να πολεμήσουμε. Σίδνεϊ, 17 Τρίτου 14. Σχεδόν ακατόρθωτη δοκιμασία. Ο Λόγος του Θεού μας παραγγέλει «Όσοι μισείς, μηδενή ποιήσεις». Και αν μείνουμε πιστοί σε αυτή την εντολή, θα έχουμε διανύσει το μισό του δρόμου, που είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας ανήφορος αδυσόπιτος.
σχεδόν ακατόρθωτη δοκιμασία. Γιατί το αγαπάτε αλλήλους οδηγεί στο άπειρο. Και ποιος αντέχει να αγαπήσει εκτενώς? Ευγενείς ευαισθησίες. Από μικρό παιδί του ήταν αδύνατον να αφήνει ανοιχτή την ντουλάπα στο υπνοδωμάτιο καθώς κοιμόταν ή να βλέπει παντόφλα του πεσμένη μπρούμητα στο δάπεδο, σαν να ατίμαζε τον ουρανό. Ποτέ δεν ανέχθηκε ως τα βαθιά γεράματα να τον μπουν δυσιδαίμονα για αυτές τις ευγενείς ευαισθησίες. Και αυτός δεν ήθελε να ξέρει παρά μονάχα από ποια ηλικία του παραδόθηκαν τέτοιου είδους εφόδια. Σίδνεϊ, 1η-4η-14. Κοίνος που δεν φοβήθηκε. Γενναίος είναι εκείνος που δεν φοβήθηκε να ταυτιστεί με τον έσχατο των ανθρώπων, ακόμη και δεν τον γνώρισε ποτέ. Αρκεί να έμαθε πως αντιστάθηκε μόνος, κόντρα στο ρεύμα του σειρμού που εξανδραποδίζει τα πρόσωπα. Σίδνεϊ, 3/4/14. Νήπια δάκρυα. Τα νήπια δάκρυα δεν στεγνώνουν ποτέ και αν πας να τα κρύψεις μέσα στο μαντίλι θα κινδυνέψεις βάζοντας πυρκαγιά σ' ό,τι ακουμπήσεις. Σίδνεϊ, 13/6/14. Άλλοτε και τώρα. Μετανάστες που πάνε για διακοπές στην πατρίδα έρχονται πίσω με απίθανες ιστορίες που φέρνουν δάκρυα. Περνούσαν, λέει, από ατέλειο τους πορτοκαλαιώνες και κανείς δεν ζητούσε να γευθεί ούτε για δοκιμή από τα περιφρονημένα δέντρα τον καρπό που αχρίστευσε η πολιτική μνημονίων. Θυμήθηκαν τα χρόνια της κατοχής που καθώς περνούσαν τα καμιόνια φορτωμένα τα μικρά φτωχόπεδα φώναζαν «Θείε, πέτα και σε μας ένα μόνο, μονάχα ένα». Σίδνεϊ, 21/7/14. Κατακλείοντας, επιθυμώ να εκφράσω θερμότατες ευχαριστίες και βαθύτατη ευγνωμοσύνη, όχι μόνο στον κύριο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητή κύριο Ευρυπίδη Στεφάνου, αλλά και στον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής, κύριο Αντώνιον Χουρδάκιν, την πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, κυρία Ελένη Βασιλάκη, την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, κυρία Ελπινίκη Νικολουδάκη, την προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων, κυρία Μαρία Παπαδάκη. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλω προς όλους όσοι καθιονδήποτε τρόπον συνεργάστηκαν για την επιτυχία της επισήμου αυτής ακαδημαϊκής εκδηλώσεως, καθώς και προς όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου και της ταπεινότητός μου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.